Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είστε σήμερα εδώ μαζί μας, παρότι όντως, όπως προανέφερε και ο Δήμαρχος και ο Πρόεδρος, σήμερα η μέρα έχει λίγο μια δυσάρεστη χρειά. Όλοι λυπόμαστε για αυτές τις δυο σημαντικές απώλειες για το χώρο του αθλητισμού και την πόλη μας ειδικότερα. Και ευχόμαστε οι άνθρωποι αυτοί να αποτελέσουν ένα παράδειγμα και ένα πρότυπο για τους νέους μας στη συνέχεια. Εγώ δεν θα μακρηγορήσω, γιατί θα πούμε περισσότερα στις συζητήσεις στο πάνελ. Θα ήθελα μόνο να αναφερθώ πολύ σύντομα στα παιδιά του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων Θεσσαλονίκης και στους αλούμνοι, και θα μου επιτρέψετε έναν λίγο κάπως προσωπικό και συναισθηματικά φορτισμένο χαιρετισμό. Το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων Θεσσαλονίκης ήταν το πρώτο που συστάθηκε στην Ελλάδα και το καταστατικό του αποτέλεσε πρότυπο για τη σύσταση όλων των Δημοτικών Συμβουλίων της χώρας, αλλά και το εξήλαινε και πολλά Ευρωπαϊκά Δημοτικά Συμβούλια Νέων για την πρωτοπορία. Όσο για τους αλούμνοι, είναι ένας νεοσύστατος φορέας που υποτελεί υπό την αιγίδα της Διεύθυνσης Παιδείας. Το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων Θεσσαλονίκης από τη σύστασή του, νομίζω 4 χρόνια τώρα, αν δεν κάνω λάθος, κατάφερε να εμπλέξει ένα σημαντικό αριθμό νέων ατόμων στην καθημερινότητα της πόλης και να τους δώσει ερεθίσματα πάνω σε μια σειρά από ζητήματα. Για τον λόγο αυτό και αποφασίσαμε τον προηγούμενο Δεκέμβριο να συγκροτήσουμε το Σώμα των Αλούμνη, ώστε να διατηρηθεί η επαφή με τις προηγούμενες γενιές και να αποτελέσει με την εμπειρία του ένα φορέα ικανό να πραγματοποιεί στοχευμένες παρεμβάσεις προς όφελο των νέων της πόλης. Η νέα αυτή ομάδα πλαισιώνεται από μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων που έχουν συμπληρώσει τον κύκλο των θητιών τους. Τα παιδιά του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων Θεσσαλονίκης που είναι σήμερα στο Σαλούνι, είχα τη χαρά να τα γνωρίσω πριν 2,5 περίπου χρόνια με την ιδιότητα της Πρόεδρου της ΚΕΔΙΘ, που αποτελεί έναν από τους 3 εποπτεύοντες φορείς μαζί με τη Διεύθυνση Παιδείας, καθώς και τη Διεύθυνση Αθλητισμού και Νεολαίας.